Ο ρεκόρ κατέριψε η ανεργία στην Ευρωζώνη το Μάιο, φτάνοντα το 11,1% του ενεργού πληθυσμού, έναντι 11% τον Απρίλιο, όπω ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Σε επίπεδο έτου, η επιδείνωση είναι σημαντική, καθώ πέρσι το Μάιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον 27 η ανεργία ήταν μόλι 9,5%, ενώ στην Ευρωζώνη 10%. Στο σύνολο των 27 χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι 24.686.000 άτομα είναι χωρί δουλειά, εκ των οποίων τα 17.561.000 Στι 17 χώρε τη Ευρωζώνη, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργία παρατηρούνται στην Ισπανία με 24,6% και στην Ελλάδα με 21,9%, ενώ τα χαμηλότερα στην Αυστρία με 4,1%, την Ολλανδία με 5,1%, το Λουξεμβούργο με 5,4% και τη Γερμανία με 5,6%. Στι άλλε δύο μνημονιακέ χώρε η κατάσταση είναι καλύτερη, καθώ στην Πορτογαλία η ανεργία έφτασε μόλι το 15,2% και στην Ιρλανδία το 14,6%. Η κατάσταση επιδεινώνεται σταθερά στην αγορά. Όσον αφορά του νέου ηλικία κάτω των 25 ετών, καθώ 5.517.000 άτομα είναι χωρί δουλειά, εκ των οποίων τα 3.142.000 άτομα στη ζώνη του ευρώ.